Ένα πρώτο σχόλιο σήμερα θα επιδιώξουμε να έχουμε και θα το συνεχίσουμε αυτό όπως καταλαβαίνετε. Από έναν άνθρωπο που σε αντίθεση με εμάς που είμαστε κάγκελα τα βλέπει πάντα ψύχρεμα, ψυχρά, αλλά παθιασμένα. Είναι πρέσβης επί τιμή και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες διπλωμάτες, ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης. Καλημέρα κύριε Καραϊτίδη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Φαντάζομαι ότι από σήμερα αισθάνεστε κάπως πιο καλά με τη δέσμευση του Ερντογάν ότι όταν πάρει τα F-16 δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας όπως δεν το έπραξε και στο παρελθόν. Ο κ. Ερντογάν θεώρησε ότι με την κατηγορηματική αυτή δήλωση επρόκειτο να πείσει ότι έχει όντως καλές προθέσεις απέναντί μας. Αλλά για να εκτιμηθεί η αξιοπιστία κάποιου ο οποίος διακηρύσει τις καλές του προθέσεις, εξετάζει κανείς και το ιστορικό της συμπεριφοράς του. Και αυτό ακριβώς το ιστορικό επιβάλλει μεγάλη επιφυλαξικότητα και μεγάλο σκεπτικισμό. Διότι είναι ένα ιστορικό εχθρικών κινήσεων, προκλήσεων και παραβιάσεων εθνικής κυριαρχίας. Είναι δυνατόν μέσα σε λίγους μήνες από το στάδιο της απειλής εκτόξευσης πυράβλου στην Αθήνα, συνεχών παραβιάσεων, δηλώσεων περί νυχτερινών επιθέσεων, ένας ηγέτης να μεταστραφεί απόλυτα και να φτάσει στο σημείο του φιλιρινικού γείτονα. Αυτό νομίζω ότι και οι πιο εξισκημένοι και πεπειραμένοι ψυχολόγοι θα ήταν δύσκολο να το εξηγήσουν και να αποδείξουν την κνησιότητά του. Και γιατί... Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, ναι, επιβάλλεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Κύριε Πρέσβη, άρα δεν συμμερίζεστε τον ενθουσιασμό και κεντρικών ελληνικών μέσων ενημέρωσης που από χθες non-stop το μόνο που εμφανίζουν είναι αυτή τη δήλωση? Δεν τον συμμερίζω με αυτόν τον ενθουσιασμό, όπως επίσης δεν συμμεριζόμουν και την ιδιαίτερη εφορία με την οποία πολλοί σχολιαστές δήλωναν προηγουμένως πριν από τη δήλωση αυτή ότι η ύφεση που χαρακτηρίζει τώρα τις σχέσεις με την Τουρκία δημιουργεί ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας. Ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας θα υπήρχε εάν είχαν δημιουργηθεί νέα δεδομένα που θα αφορούσαν μεγάλη αλλαγή της τουρκικής συμπεριφοράς απέναντί μας. Η κρίση στις σχέσεις μας οφείλεται όχι σε εμάς, οφείλεται στην τουρκική στάση. Εκείνοι παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα, εκείνοι παραβιάζουν τον εναέριο χώρο, εκείνοι αμφισβητούν τα σύνορα, εκείνοι διακηρύσουν ότι το μισό Αιγαίο θα πρέπει να τους δοθεί και ότι τα νησιά μας πρέπει να παροπληθούν. Επομένως, από εκείνη την πλευρά ζητάμε τεκμήρια, πιστικά και σοβαρά αλλαγή συμπεριφοράς. Αν αυτά δεν υπάρχουν, τότε δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί το άνοιγμα ενός παραθύρου, το οποίο μάλιστα δεν οδηγεί σε έναν φωτεινό ορίζοντα, αλλά σε ένα σκοτεινό τοπίο που μένει να διευκρινιστεί, πρέπει να χαιρετιστεί εκ των προτέρων ως δείγμα μεγάλης και ιστορικής αλλαγής. Καλό είναι να ανοίγουν τα παράθυρα, δεν μου αρέσουν οι Έγγλοι στη χώρη, και καλό είναι να υπάρχουν διακηρύξεις περί καλών αισθημάτων μιας χώρας που έχει επιθετικότητα και αναθεωρητική στάση προς τη γείτονά της. Αλλά αυτά όλα αποκτούν υπόσταση και πολιτική οντότητα όταν στηρίζονται σε πιστικές πολιτικές ενέργειες και πρακτικές. Μέχρι να εμφανιστούν αυτές οι πρακτικές πρέπει, νομίζω και δικαιολογείται απόλυτα, να είμαστε επιφυλακτικοί, προσεκτικοί, ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε μία ετοιμότητα για πάνω δεχόμενο. Γιατί ο Τούρκος ηγέτης δεν έχει και μία συμπεριφορά πιστικής ειλικρίνειας. Η μέχρι τώρα στάση του δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν διστάζει να ανατρέπει αποφάσεις,
έχει εξάρσεις μη προβλέψιμες και εν πάση περιπτώσει ένα σταθερό σημείο, την διεκδικητικότητα απέναντί μας. Όταν θα προσκομιστούν και στην πράξη θα εφαρμοστούν στοιχεία που θα δείχνουν ότι αυτή η συμπεριφορά μεταβάλλεται, τότε ασφαλώς θα έχουμε ένα νέο τοπίο. Τότε θα μπορούμε να μιλάμε για παράθυρο ευκαιρίας. Επί του παρόντος μιλούμε απλώς για ένα παράθυρο που ανοίγει και περιμένουμε να δούμε τι θα μας αποκαλύψει. Μισό λεπτό, κύριε Πρέσβη. Εγώ οφείλω να ρωτώ στο μέτρο που εσείς γνωρίζετε και για το εθνικό συμφέρον απαντάτε, αλλά πρέπει να το ρωτήσω. Ένας τέτοιος απρόβλεπτος, όχι απρόβλεπτος, προβλέψιμος για τις απρόβλεπτες κινήσεις του Ερντογάν. Ναι, αυτή είναι η σωστή διατύπωση. Δεν τον ξεπλένεις και δεν τον νομοποιείς. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση διαστόματος του Πρωθυπουργού δηλώνει αυστηρά ουδέτερη στο θέμα των F-16 στην Τουρκία, διότι δεν μας αφορά. Ναι, αλλά στην ομιλία στο Κογκρέσο, η οποία κατά τεκμήριο ήταν από τις πιο επιτυχείς ομιλίες ξένου ηγέτη στο Κογκρέσο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα όχι μόνο στο Κογκρέσο αλλά και στην Αμερικανική διοίκηση, μη δώσετε τα F-16. Πώς ξαφνικά δεν μας αφορά εμάς αυτό το θέμα? Νομίζω ότι αυτή η δήλωση είχε την έννοια ότι δεν θέλουμε να παρέμβουμε στα εσωτερικά της αμερικανικής κυβέρνησης που θα πρέπει να χειριστεί εκείνη το θέμα. Το ασφαλώς και μας αφορά το θέμα όμως. Μα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μας αφορά, διότι η δήλωση του κυρίου Ερντογάν ότι δεν προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει και ότι δεν τα έχει ήδη χρησιμοποιήσει. Καλά, ναι. Είναι μια δήλωση η οποία αφ' αυτής στερείται απολύτως αξιοπιστία. Τι θα λέει η οικογένεια, του Ηλιάκη, κύριε Πρέσβη, ακούγοντας. Τι θα λέει η οικογένεια του Ηλιάκη, τι θα λένε οι κάτοικοι των νησιών στα οποία γίνονται εκοφαντικές και σκόπιμες απειλητικές υπερπτήσεις, τι θα λένε οι κάτοικοι των ακραίων ανατολικών ελληνικών νησιών όταν βλέπουν συνεχώς σχηματισμούς πολεμικών αεροσκαφών να υπερίπτανται. Αυτά ασφαλώς δεν είναι υπέρ της αξιοπιστίας της δήλωσης. Η δήλωση έγινε προφανώς για να διευκολυνθούν οι χειρισμοί της αμερικανικής πλευράς. Εάν ο κύριος Ερντογάν έχει πράγματι τέτοια πρόθεση, δεν μένει παρά να αποδειχθεί στην πράξη. Δηλαδή τι εννοώ στην πράξη? Να προβεί σε κινήσεις και ενέργειες που θα δείχνουν ότι υπάρχει μια μεταστροφή στη συμπεριφορά του. Δηλαδή να δηλώσει ότι σέβεται απολύτως την ελληνική εδαφική ανεξαρτησία. Να δηλώσει ότι δεν τρέφει επιθετικές βλέψεις εναντίον μας. Να δηλώσει ότι δεν αμφισβητεί καθόλου την κυριαρχία μας επί των νησιών του Αιγαίου. Δεν έχουμε όμως τέτοιες κινήσεις. Εάν έχει σκοπό να τις κάνει, αφού τις κάνει θα το συζητήσουμε. Αλλά να προεξοφλούμε εκ των προτέρων την ειλικρίνειά του, νομίζω ότι είναι δείγμα άτοπης αισιοδοξίας. Μη δείτε να αλλάξει και το στάτους. Αντί για παραβιάσεις με αεροσκάφη να μας στέλνει ντρόν, όπως μου λέει κάποιος εδώ, και να λέει εγώ δεν έστειλα αεροπλάνα. Όλα να τα περιμένουν. Κοιτάξτε τώρα, εδώ εξαγγέλθηκε όμως θες ένας οδικός χάρτης. Και μάλιστα τον οδικό χάρτη επιβεβαιώνουν και οι δύο πλευρές. Και θέλω λιγάκι να σταθούμε. Λέει ο Πρωθυπουργός, το πλαίσιο που οραματίζομαι για καλή συνεργασία έχει τρεις άξονες. Πρώτος άξονας, πολιτικός διάλογος υπό την καθοδήγηση των Υπουργών Εξωτερικών του κύριου Γεραπετρίτη και του κύριου Φιντάν, με βασική διαφορά τις θαλάσσιες ζώνες επακριβώς την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Βασική διαφορά. Όπερ έσθη με θερμινευόμενο ότι υπάρχουν και άλλες. Για πείτε μου λίγο, πολιτικός διάλογος. Εμείς δεν λέγαμε από το 1974 ότι αυτό είναι θέμα νομικής και μόνο διαφοράς? Λέγαμε, δεν προσδιορίζαμε ότι είναι νομικής διαφοράς. Λέγαμε ότι είναι ένα σοβαρό θέμα, μία σοβαρή διαφορά. Ασφαλώς έχει νομική βάση, διότι οι δικές μας θέσεις στηρίζονται
σε κανόνες δικαίου, δηλαδή στο διεθνές δίκαιο, ενώ η τουρκική στάση βασιζόταν σε κανόνες εξονομικούς. Λοιπόν, η διαφορά όμως είναι διαφορά και επομένως αυτή η αλλαγή χαρακτηρισμού πρέπει να διευκρινιστεί πώς γίνεται αντιληπτή και από τη δική μας πλευρά και από την εκεί πλευρά. Θέλει διευκρίνηση. Αυτή η ορολογία, συμφωνώ ότι χρειάζεται διευκρίνηση. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ, διότι εμείς λέμε ότι αυτή η βασική διαφορά είναι γεωπολιτική διαφορά. Εγώ καταλαβαίνω ότι πάβει να είναι νομική, είναι κυρίαρχα γεωπολιτική και ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με πολιτική διαπραγμάτευση. Τη βάση, το λέμε εμείς αυτό, της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Δεν βλέπω εδώ δίκαιο της θάλασσας. Βλέπω βάση καλής γειτονίας και διεθνούς δικαίου βεβαίως. Αλλά να θυμίσω ότι οι γείτονες, κύριε Πρέσβη, ξέρετε καλά, συνδέουν την καλή γειτονία και το διεθνές δίκαιο με την ευθυδικία. Όπως Ισραήλ, Λίβανος. Ακριβώς αυτό εννοούσα προηγουμένως, κύριε Σαγίνη μου. Ακριβώς αυτό εννοούσα. Άλλο η ευθυδικία, άλλο το διεθνές δίκαιο. Η ευθυδικία δεν δεσμεύεται από τους περιορισμούς, τις αρχές και τις αξίες του διεθνούς δικαίου. Βασίζεται σε μία αντίληψη περί δικαίου που δεν είναι απαραίτητο να τη συμμερίζονται και οι δύο αντίδικες πλευρές. Επομένως, τι είναι αυτό το πεδίο στο οποίο πρόκειται να κινηθούμε? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Διότι αν περάσουμε από το στάδιο του διεθνούς δικαίου και από το στάδιο του πλαισίου που καθορίζεται από διεθνείς κανόνες στο πλαίσιο αυτής της περιδικαίου αντίληψης που επικρατεί φερρυπίν στην ανατροπία των Τούρκων γειτόρων, τότε θα οδηγηθούμε σε αποτελέσματα ή εν πάση περιπτώσει σε ατραπούς εξαιρετικά επικίνδυνες. Ο κύριος Θόδωρος Καριώτης, που έχει παρακολουθήσει από κοντά την Άγκλος, αλλά και ο κύριος Μάζης, έχουν πει κατ' επανάληψη ότι δεν αρκεί να κάνουμε επίκληση του διεθνούς δικαίου, πρέπει να λέμε και για το δίκαιο της θάλασσας όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή για την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας ΑΟΣ, ενδεχομένως και τη συνορεύουσα. Πώς το ακούτε? Θεωρώ ότι είναι σωστή αυτή η επισήμανση. Μάλιστα. Το διεθνές δίκαιο θέτει το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου κινούμεθα. Η ουσία της διαφοράς όμως άπτεται κανόνων και ρυθμίσεων που προβλέπονται από το δίκαιο της θάλασσας, δίκαιο που έχει αναγνωριστεί από τη μεγάλη πλειονότητα των μελών της διεθνούς κοινότητας και που προσδιορίζουν ακριβώς τις διαδικασίες και τους τρόπους οριοθέτησης. Επομένως, δεν αρκεί μόνο το διεθνές δίκαιο, επιβάλλεται συμπληρωματικά και παράλληλα να γίνεται και επίκληση ασφαλώς του δικαίου της θάλασσας. Και γι' αυτό, ξέρετε, λέω ότι είναι αναγκαία η επιφυλακτικό της. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί, ανοιχτό παράθυρο, όλα τώρα αλλάζουν, νέες προοπτικές, είναι ευχές. Καλά είναι τα ευχολόγια, ιδίως αν έχουν και κάποιο στοιχείο βασικότητος. Εν τούτης όμως, για να φτάσει η εκδίκαση της διαφοράς, παραδείγματος χάρη, στο Διεθνές Δικαστήριο, θα πρέπει να υπάρχει ένα συνυποσχετικό, δηλαδή μια συμφωνία που θα ορίσει σε ποιο δίκαιο θα βασιστεί το δικαστήριο για να επιλύσει τη διαφορά. Σωστό. Εάν η Τουρκία λέει ευθυδικία και εμείς λέμε δίκαιο της θάλασσας, πού θα συναντηθούμε για να μπορέσουμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο? Πολύ σωστό. Είναι... αυτό. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ο δεύτερος άξονας του οδικού χάρτη είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που μπορούν, λέει, να αποδώσουν καρπούς. Εγώ θυμίζω ότι έχουμε κάνει 26 στρατιωτικού χαρακτήρα συναντήσεις στα πλαίσια των ΜΟΕ και 3 πολιτικού, 29 σύνολο. Τι στο καλό, κύριε, και επιτρέψτε μου, κύριε Πρέσβη, δεν έχουμε καταλάβει ποιος θέλει που δεν περπατάνε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Και όταν μάλιστα η Τουρκία πια προσθέτει σε αυτά τα ελληνικά αεροσκάφη, τα μαχητικά, πέραν του 25ου να πετούν άοπλα για τέτοια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, θα απειλήσουμε. Εάν αυτή είναι η αντίληψη της Τουρκίας, και δυστυχώς στους μέχρι τώρα γύρους αυτή φαινόταν ότι είναι, τότε είναι προφανές ότι αυτά τα μέτρα
δεν μπορεί να συμφωνηθούν, γιατί ουσιαστικά εξυπηρετούν τουρκικές επιδιώξεις και βλέψεις. Οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης θα μπορούσε να υπάρξει, ναι, εάν η τουρκική πλευρά είχε δεχόταν να αποβάλει τον επιθετικό μανδύα των προθέσεών της. Μάλιστα. Αυτό μένει να το δούμε. Αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή, με δύο λόγια θέλω να πω, κύριε Σαχίνη μου, στο Βίλνιους, ήταν μία συνάντηση που έσπασε τον πάγο. Θετικό είναι αυτό. Καλό είναι να μην επικρατούν εντάσεις μεταξύ δύο χωρών. Αλλά που η συνέχεια της θα αποδειχθεί επωφελής και χρήσιμη στο βαθμό και στο μέτρο που η τουρκική ηγεσία θα θελήσει να δώσει έμπρακτα, πιστικά, απτά δείγματα αλλαγής συμπεριφοράς και κυρίως θα θελήσει να αποδείξει ότι δεν έχει βλέψεις εναντίον μας. Το ιστορικό της μέχρι τώρα συμπεριφοράς της συνηγορεί υπέρ της ειλικρινίας της ότι θέλει όντως καλές σχέσεις. Δεν συνηγορεί. Άρα έχει ένα ευξημένο βάρος να προσκομίσει έμπρακτες αποδείξεις ότι έχει αλλάξει συμπεριφορά. Κύριε Πρέσβη, εγώ ξέρω... Αφήνω στην κρίση των, των ξέρω... παρατηρητών την εκτίμηση αν αυτή η διαβεβαίωση αρκεί. Εγώ αντιλαμβάνομαι μέχρι πού μπορείτε να πάτε και ορισμένες φορές σκέφτεστε πολύ περισσότερο από αυτά που θα ήθελα εγώ δημοσιογραφικά να εκμεύσω. Ναι. Θα επιμείνω όμως. Έσπασε απλά ο παγός. Εδώ προχωράμε σε πολιτικό διάλογο. Άρα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση. Λάθος το καταλαβαίνω. Όταν λέμε πολιτικό διάλογο και δεν προσδιορίζουμε ακριβώς το περιεχόμενο. Πώς του, λέμε τις διαφορές που έχουμε τη βασική. Αλήθεια, ποιες άλλες διαφορές έχουμε? Μία διαφορά ξέρω εμείς λέμε ότι έχουμε από το 1974. Θα συζητήσουμε και για τον εξοπλισμό στα νησιά. Άρα έχουμε μπει σε διαπραγμάτευση. Αυτό πιστεύω εγώ. Κάνω λάθος? Η γενικόλογη περιγραφή του διαλόγου μέχρι τώρα αφήνει ανοιχτό το έδαφος για ερμηνείες διαφορετικές. Μάλιστα. Στις οποίες περιλαμβάνεται και η δική σας. Μάλιστα. Μου απαντήσατε και είμαι καλυμμένος. Αντιλαμβάνομαι μέχρι πού μπορείτε και πρέπει να φτάνετε εσείς. Ο τρίτος άξονας αφορά τη λεγόμενη θετική ατζέντα με τα οικονομικά. Δεν ξέρω αν στη θετική ατζέντα θα είναι και το Turk Aegean. Αλλά αυτά λέει θα συζητηθούν στην κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη. Ένα συμβολικό καταρχήν ερώτημα, κύριε Πρέσβη. Θα πάντα κάνουμε Οκτώβριο, που είναι τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας που ίδρυσε ο Κεμάλ με τη γνωστή ιστορική του σχέση με τη Θεσσαλονίκη? Ομολογώ ότι σημειολογικά αυτή η σύμπτωση δεν είναι ευτυχής. Μάλιστα. Πάμε και σε δύο ακόμη ζητήματα. Σας παρακαλώ πολύ, σας ταλαιπωρώ σήμερα, αλλά... δεν με ταλαιπωρείτε καθόλου. Η Κύπρος πέρασε πια στα ανατολικά... Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά την ουσία των ερωτήσεών σας και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε και εσείς, όπως και οι ακροατές μας, το νόημα των απαντήσεών. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για την Κύπρο. Πέρασε πια στα ανατολικά σχέδια ως κουκίδα, ως συντεταγμένη. Αυτό που είχατε πει ότι εφόσον στα χαμηλότερα κλιμάκια δεν έχει καταγραφεί αντίδραση, πολύ δύσκολα θα άλλαζε αυτό. Πέρασε αυτό. Δυστυχώς αυτό επιβεβαιώθηκε. Και αυτό αποτελεί αναντήρητα μία δυσμενέστατη εξέλιξη. Δεν είναι δυνατόν να απαλήθεται και να καταργείται η ονομασία, η επίσημη και διεθνώς αναγνωρισμένη μιας χώρας μέλους του ΟΗΕ και της διεθνούς κοινότητας. Επίσης, ήταν αρνητικό στοιχείο και η αποδοχή της τουρκικής απέτησης, τα στενά να ονομάζονται τουρκικά. Η λύση ότι οι άλλες χώρες μπορούν να τους δίνουν άλλη ονομασία, αυτή που προβλέπεται στην συνθήκη του Μόντρα, δεν είναι ικανοποιητική. Είναι γνωστό ότι η τουρκική πλευρά επιδιώκει σε κάθε ευκαιρία το ξύλωμα των διεθνών συνθήκων που προσδιόριζαν τις αρμοδιότητες και τα όρια της σε ό,τι αφορά αυτή την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Λοιπόν, το ότι η Τουρκία
έκανε αυτές τις προτάσεις, έκανε τη συγκεκριμένη πρόταση, ήταν εμφανώς μια κίνηση αποδυνάμωσης και καταστρατήγησης της συνθήκης του Μοντρέ, που δεν ξέρουμε και τι συνέχεια μπορεί να έχει. Επομένως δεν το καταγράφω, μάλλον το καταγράφω με έμφαση, ως αρνητικό στοιχείο. Και με ενοχλεί και κάτι ακόμα, κύριε Σακίνη. Η Τουρκία, γνωρίζοντας ότι στην διάσκεψη του Βίλνιους ήταν εκείνη η οποία θεωρεί το υπαίτια για την μη αναγνώριση της, για την μη συγκατάθεση της στην ένταξη της Σουηδίας, και ήταν εκείνη η οποία θα έπρεπε να δώσει δείγματα σιλιρινικής συμπεριφοράς για να πάρει τα F-16, και ήταν εκείνη η οποία επρόκειτο να συναντήσει μέσω της ηγεσίας της με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να πείσει ότι αρχίζει μια νέα εποχή στις σχέσεις μας. Δεν δίστασε να επιμείνει στα δύο αυτά σημεία, που είναι εμφανώς δυσάρεστα και αρνητικά για τη δική μας πλευρά. Κάτι λέει. Λέει ότι όταν έχει κάποιες επιδιώξεις, ακόμα και όταν το γενικό κλίμα θα απαιτούσε μια ηπιότερη στάση, αυτή τη στάση δεν την υιοθετεί, γιατί μένει προσιλωμένη στην επιδίωξη των πάγιων και διαχρονικών της επιδιώξεων. Είναι σαφές αυτό που λέτε, και το τι θα έπρεπε και εμείς αναλόγως να πράττουμε, διότι και εμείς είμαστε ισότιμο μέλος του ΝΑΤΟ. Και επειδή ακούω κάποιους ότι ξαναγυρνά στη Δύση ο Ερντογάν, κύριε Πρέσβη, με συγχωρείτε, δεν το διαβάζουν σωστά. Στη Δύση είναι ο Ερντογάν, μέλος του ΝΑΤΟ είναι ο Ερντογάν, δεν έχει φύγει ποτέ και παίρνει όσο το δυνατόν περισσότερα, διατηρώντας μια χαρά σχέσεις και με το άλλο πεδίο, το άλλο στρατόπεδο. Αυτό κάνει ο Ερντογάν. Βεβαίως. Μην τρελαθώ που ακούω κάποιους επέστρεψε στη Δύση, γιατί έχει φύγει. Μου λέει εδώ φίλος ο Νίκος μια ερώτηση στον εξαιρετικό κύριο Πρέσβη, και έχουμε καταλάβει, λέει, όλοι. Και καλά κάνει μέχρι εκεί που πρέπει, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Παπανδρέου Ανδρέας το 87 δεν ήταν αυτός που έλεγε ότι πολιτικό διάλογο με την Τουρκία δεν είναι δυνατόν να κάνουμε, γιατί αυτός αφορά κυριαρχικά δικαιώματα, ζητήματα κυριαρχίας. Η Ελλάδα θα παραχωρήσει την Τουρκία και ότι αυτό δεν λέγεται διάλογος, αλλά μήνυμα προστιτημένο. Τα ξεχάσαμε, λέει, αυτά. Ναι, πράγματι αυτές ήταν θέσεις που υποστήριζε με έμφαση ο τότε αρχηγός του Πασόκ. Ναι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής. Έχουμε απέναντί μας μία χώρα, σαφώς αναθεωρητική, μας έχει δημιουργήσει μύρια προβλήματα, αμφισβητώντας την κυριαρχία μας, ενίοτε ανοιχτά, και την ασφάλειά μας. Καλό είναι να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Ουδείς το αρνείται. Και δεν υποστηρίζω όσους θεωρούν ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία επαφή με την τουρκική πλευρά, λόγω της στάσης και της συμπεριφοράς της. Αλλά για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, πάντα χρειάζεται να υπάρχει πιστικότητα, αξιοπιστία και ανάλογη έμπρακτη στάση. Αυτή την έμπρακτη στάση μέχρι τώρα δεν την έχουμε δει. Μία δήλωση ότι θέλουμε απλώς της Τουρκίας, ότι θέλει απλώς καλές σχέσεις με εμάς, είναι ευπρόσδεκτη, αλλά είναι μία γενικόλογη θεωρητική τοποθέτηση. Επίσης μία δήλωση ότι τα F-16 δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας ή εναντίον της Κύπρου, πέραν του ότι έρχεται σε αντίφαση με τη μέχρι τώρα πρακτική της, και αυτή είναι γενικόλογη, διότι στην περίπτωση ανάγκης ποιος θα ελέγξει με τι τρόπο θα κινηθεί η Τουρκία. Επομένως, ο πανηγυρισμός δεν έχει θέση, χρειάζεται επιφυλακτικότητα, προσοχή, συγκρατημένη στάση και, επιμένω, συνεχή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε απρόοπτου ενδεχομένου. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρέσβη. Μου το στέλνουν πάρα πολύ. Λέει, θέλουμε να ρωτήσει τον κύριο Πρέσβη αν εκτιμά ότι αυτό το τρίμηνο, παρά κατά τα φαινόμενα ήρεμες θάλασσες και αέρηδες, είναι ίσως το πιο καθοριστικό, με δεδομένο ότι και οι μεγάλοι παίκτες ισχύως, όπως διεφάνει στο Βίλνιους, Αμερικανοί, Γερμανοί και άλλοι, μας πιέζουν, βρείτε τα με την Τουρκία. Το βρείτε τα είναι αόριστο, βέβαια. Αλλά αν εκτιμά ότι τώρα μπορεί να τεθούν βάσεις μιας διαπραγμάτευσης που στο τέλος μπορεί να είναι και πόδινη για μας. Αυτό εξαρτάται από τη δική μας πλευρά. Εάν προσέλθουμε σε... Εάν
την επαναπροσέγγιση όπως την προσδιορίσε, με προσοχή την προσδιορίσε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ότι ενδιαφερόμαστε για επαναπροσέγγιση. Αν η επαναπροσέγγιση συνοδεύεται από μέρους μας, από την πλευρά μας, με πολύ προσεκτικές κινήσεις στο πνεύμα που σας περιέγραψα προηγουμένως, μπορούμε να αποκρούσουμε όποιες τυχόν, μπορούμε υπό την έννοια αποφεύγουμε εμπλοκή σε διαδικασίες διολίσθησης που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε πολύ περίεργες κατευθύνσεις. Ότι θα ασκηθούν πιέσεις στο πνεύμα του Βρύτετα, νομίζω ότι πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Αυτό το Βρύτετα εξάλλου, ευθύς εξ αρχής, εμπεριέχει ένα στοιχείο ανησυχίας, διότι όταν απευθύνεται σε δύο χώρες από τις οποίες η μία απειλεί και η άλλη απειλείται, σημαίνει ότι πρέπει και η απειλούμενη χώρα να κάνει κινήσεις υποχώρησης, ως αν να ευθύνεται αυτή για τις απειλές που δέχεται. Σαφές. Θέλω να μου λύσετε και μία τεχνική απορία δική μου, επειδή το είπα στους ακροατές και ενδεχομένως να μου πείτε ότι δεν στέκει. Ήθιστε σε τέτοιου υψηλού επίπεδου συνάντηση να μπαίνει ξαφνικά μέσα ο επικεφαλής, ο νέος επικεφαλής της ΜΙΤ, για να εκφράσει τα συγχαρητήριά του στον Έλληνα Πρωθυπουργό και να ανταπαντάμε εμείς συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα, όπου η ΜΙΤ ένα από τα βασικά της είναι να πρακτορεύει τη χώρα. Ήθιστε αυτό? Παρακίνησα και εγώ αυτή τη σκηνή που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Όχι, δεν ήθιστε. Δεν ήθιστε. Συνήθως αυτές τις συναντήσεις κορυφής είναι απόλυτα καθορισμένο εκ των προτέρων το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί και λεπτομερέστατα οι κινήσεις όλων των συμμετεχόντων προσώπων. Το ότι εμφανίστηκε τώρα και ο κύριος Καλίν με διάθεση έτσι αυρότητας και φιλοφροσύνης ήταν μια πράξη μη συνηθισμένου αυθορμητισμού που ασφαλώς δεν προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θέλω να το ενοχοποιήσω το γεγονός, αλλά αυτή η προσπάθεια, ξέρετε τι μου έδωσε την εντύπωση, μιας οθωμανίζουσας υποκρισίας. Εγώ, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, ήταν σαν να μας έλεγε ο κύριος Καλίν, που όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι δραστηριότητες τους των υπηρεσιών αυτών, αισθάνομαι την ανάγκη να έρθω να σας συγχαρώ και μάλιστα να γίνει αυτό μπροστά στις κάμερες της τηλεόρασης, να λάβει δημοσιότητα για να δείξω πόσο καλές προθέσεις έχουμε. Είναι, ξέρετε, αυτά διαφημιστικά τεχνάσματα, μη σοβαρά, και δεν μου άρεσε το ότι αισθάνθηκε την ανάγκη με τέτοιο τρόπο να κινηθεί. Μάλιστα. Και έχουμε και το Φιντάν, νέο Υπουργό Εξωτερικών, το πρώην αφεντικό της ΜΙΤ, δύο δηλαδή από τη ΜΙΤ. Καλά πάμε. Ακριβώς, δύο καλά. Από τη ΜΙΤ. Α, ήθελα να σημειώσω και κάτι ακόμα. Μη μου πείτε για τον Γκίλιτς που συμμετείχε δίπλα στο Φιντάν. Αυτό συμμετείχε κανονικά, γιατί είναι αυτός που έχει πει ότι η Ελλάδα είναι το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης, για να ξέρουμε με ποιους συνομιλούμε. Βέβαια, με ποιους συνομιλούμε, ναι. Όχι, ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Την εσχάτως εμφανιστήσα δήλωση περί της Τουρκίας των εθέρων. Α, μάλιστα. Μετά τη Γαλάζια πατρίδα. Ναι. Ενώ έχουμε διάλογο και αγαπούλες. Εν όψη διαλόγου είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια δήλωση? Και δεν θα έπρεπε από τουρκικής πλευράς να υπάρξει μια αντίδραση, έστω με μια μορφή σχετικώς ουδέτερη, ότι αυτές οι απόψεις, εν πάση περιπτώσει, σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τη γραμμή της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν είδα να υπάρχει κάτι τέτοιο. Και η δήλωση αυτή έρχεται σαν συμπλήρωμα του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Είναι μια δήλωση που βοηθάει στο να γίνει συμπαγής και ακόμα πιο εμπεδωμένη η άποψη αυτή των τουρκικών κύκλων, ότι η γαλάζια πατρίδα είναι αμετακίνητη και δεν αφορά μόνο το θαλάσσιο αλλά και τον εναέριο χώρο. Έχουμε επομένως αρκετές ενδείξεις μιας περίεργης, με την επιλικέστερη φρασιολογία, τουρκικής συμπεριφοράς. Καλές είναι οι διακηρύξεις, πρέπει η Τουρκία να η Τουρκία φέρει το βάρος και
και πρέπει να κινηθεί για να μας αποδείξει ότι τις εννοεί. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Πρέσβη, εγώ το λέω, όχι εσείς, ότι στο βάθος κήπος για την Τουρκία του Οθωμανιστή, νεοθωμανιστή, όλο το σύστημα έτσι είναι, εν πάση περιπτώσει, στην Τουρκία, κατά τη γνώμη μου. Για αυτή την Τουρκία, ούτε Ελλάδα, ούτε Έλληνας Πρωθυπουργός, ούτε ελληνική πολιτική ηγεσία υφίστανται. Υφίστανται ως παραπληρωματικό. Αυτά μου λένε εμένα όλα. Την ώρα που μας στείλουν το χέρι, εκτός από τη γαλάζια πατρίδα στη θάλασσα και γαλάζιους εθέρες. Καλά πάμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρέσβη, για τη σημερινή συνομιλία. Κύριε Σαγκίνη, και εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση. Πάντα ενδιαφέρουσα μαζί σας. Να είστε καλά.